Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η πανδημία σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και ειδικούς που τονίζουν ότι μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι δεν θα χρειαστούν υποχρεωτικά μέτρα, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει ανάγκη λήψης ήπιων μέτρων όπως τα χαρακτήρισε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια αποκλιμάκωση του κύματος το οποίο υπήρξε. Αυτό το κύμα μας έδωσε πολύ έντονα χαρακτηριστικά σε νοσηλίες σε απλές κλίνες. Δεν μας έδωσε χαρακτηριστικά νοσηλιών σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Υπολογίζαμε μάλιστα ότι θα είχαμε περισσότερες διασωληνώσεις και περισσότερη χρήση κλινών εντατικής θεραπείας. Δεν χρειάστηκε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια άλλη φάση με την πανδημία, με τη μάχη μας κατά του κορονοϊού, διότι πλέον έχουμε θεραπευτικά πρωτόκολλα, έχουμε εμβολιασμένο πληθυσμό. Αυτό μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε σε μέτρα όπως τα είχαμε ζήσει, δηλαδή μέτρα υποχρεωτικότητας ή μέτρα που έχουν χαρακτηριστικά περιορισμού και απομόνωσης. Ισχυρές συστάσεις θα συνεχίζουν να επικρατούν και για την χρήση μάσκας όπου είναι απαραίτητο, όπως στα μέσα μεταφοράς και κάποιοι άλλοι εσωτερικοί χώροι, ενώ για ακόμη μια φορά τονίζεται η αναγκαιότητα εμβολιασμού των ευάλωτων ομάδων. Η επιθυμία μας είναι να παραμείνουμε σε ισχυρές συστάσεις, σίγουρα σε λογική με χρήση της μάσκας, αλλά πάλι με επιβολή θα είναι εκεί πέρα που είναι απολύτως απαραίτητο, όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι στα νοσοκομεία, είναι σε κάποιους χώρους μεταφοράς όπως είναι οι κλειστοί χώροι των πλοίων. Άρα η λογική μας θα είναι να υπάρχει ισχυρή σύσταση χρήσης της μάσκας και ειδικά να απευθυνόμαστε στον ευάλωτο πληθυσμό, διότι πλέον είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πληθυσμός που κινδυνεύει περισσότερο και από αυτόν τον πληθυσμό ουσιαστικά θα ζητάμε να έχει και παραπάνω μέτρα προστασίας, να εμβολιαστεί τάχιστα. Η διαβαρύτητα τέλος δίνεται στο πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί στα σχολεία, το οποίο θα αποφασιστεί προς το τέλος Αυγούστου. Και σε αυτήν την περίπτωση επικρατεί η λογική των ήπιων μέτρων. Είμαστε σε συνεννόηση όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Αυγούστου με το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να δούμε πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε συνάρτηση και της επιδημιολογικής εικόνας και η λογική μας και στα σχολεία, σαν λογική λέμε, είναι πάλι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ήπιους περιορισμούς γίνεται. Είχαμε ένα πρωτόκολλο που πέρυσι λειτουργήσε υποδειγματικά και στο κομμάτι το τεστ και στο κομμάτι της χρήσης των μέτρων προστασίας. Και απόδειξη αυτού είναι ότι είχαμε περισσότερα κρούσματα σε παιδιά όταν έκλεισαν τα σχολεία και βγήκανε λίγο πιο ελεύθερα παρά όταν ήταν ανοιχτά. Θεωρούμε ότι προς το τέλος του Αυγούστου θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς θα εφαρμοστεί σε συνεννόηση πάντοτε με την Επιτροπή των Ειδικών.